Και μια που αναφέραμε το θέμα του διωγμού, επιτρέψατε μου δύο λόγια να πούμε για το φαινόμενο του διωγμού. Δύο λόγια μόνο. Δεν θα κάνουμε βεβαίως καμία ειδική ανάλυση, αλλά ωστόσο όμως δύο λόγια χρήσιμα. Ο διωγμός, αγαπητοί μου, είναι συνυφασμένος πάντοτε με τον χριστιανισμό. Ο Κύριος μας ειδοποίησε: «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». «Αλλά τάστα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πεν φαντάμε. Εάν λέγει εμένα με δίωξαν, και εσάς θα διώξουν. Και όλα αυτά θα τα κάνουν για το δικό μου το όνομα». Συνεπώς, όνομα Χριστού και διωγμός είναι συνυφασμένος, γιατί δεν γνωρίζουν εκείνον που με έστειλε στον κόσμο, δηλαδή τον Θεόν Πατέρα. Έτσι, αφού ο χριστιανισμός είναι συνυφασμένος με τον διωγμόν, άρα ο διωγμός αποτελεί κριτήριον ευσεβίας. Αυτό θέλω να καταλάβουμε, ότι ο διωγμός, αν σε διώκει, σε διώκουν οι αντιτιθέμενοι, αυτό αποτελεί κριτήριον ευσεβίας. Σημαίνει ότι είσαι ευσεβής, γι' αυτό σε διώκουν. Λέγει το βιβλίο των Πράξεων: «Τι με τον προφητών ούτε δίωξαν». Το λέγει ο Άγιος Στέφανος. Ποιον λέει εκ των προφητών δεν εδίωξαν? Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το επιγραμματικό στη Δευτέρα του Προστιμόθεων: «Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς γίν, εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Όσοι θέλουν να ζήσουν ζωήν ευσεβίας θα διωχθούν. Ναι, θα διωχθούν ακόμη και μέσα στο σπίτι τους. Διότι ο ίδιος ο Κύριος το εβεβαίωσε, ότι και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Το ακούσατε αυτό? Και εχθροί του ανθρώπου η σπιτική του. Διότι όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, θα γίνει εχθρός σου. Όταν ο άνδρος σου δεν ακολουθεί, θα γίνει εχθρός σου. Όταν είσαι παιδί με στην οικογένεια και δεν ακολουθείς την πορεία του σπιτιού, η οποία δεν είναι πολύ ευσεβή ή τέλος πάντων έχει μια στατικότητα, μια τελματικότητα, θέλεις να ζήσεις μια πιο ζωηρή πνευματική ζωή, εχθροί θα γίνουν οι γονείς σου, οι σπιτικοί σου. Βλέπετε τώρα με την νηστεία, πάρετε ένα πολύ απλό και πολύ χαρακτηριστικό παραδειγματάκι. Αν κάποιο μέλος της οικογένειας μας θέλει, γιατί γίνεται ευσεβέστερο, θέλει θερυπή να κρατήσει ολόκληρη τη σαρακοστή, πέφτουν όλοι απάνω του να τον εφάνε. Και τι είσαι εσύ, και γιατί εσύ ανιστεύεις, και δεν μπορούμε να κάνουμε δεύτερο φαΐ, αν είναι δυνατόν να του φέρουν την κατσαρόνα στο κεφάλι. Αγαπητοί μου, είναι φοβερόν. Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Πίσω όμως από τους οικιακούς μας είναι ο διάβολος, αυτός ο οποίος μας πολεμάει. Αλλά είδατε, ο διωγμός είναι ή δεν είναι κριτήριον ευσεβίας? Η Σοφία Σειράς μας σημειώνει το εξής. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1. «Τέκνον ή προσέρχη δουλεύει Κυρίω Θεό, ετοίμασον την δική σου εις πειρασμό». Επήρε την απόφαση να υπηρετεί τον Κύριον, θα μπει σε πειρασμό. Γιατί? Γιατί ο διάβολος ετοιμάζει μηχανές. Ο διωγμός πάντοτε υπάρχει. Είτε έστει την μορφή θερμού πολέμου, να σε κυνηγήσουν, να πας σε άλλο τόπο, τότε στην εποχή αυτή, εκείνη με τον Άγιο Στέφανο, ήταν θερμός πόλεμος, θερμός διωγμός. Είτε σε καιρούς ειρηνικούς που υπάρχουν, με άλλον τρόπο τώρα οι διωγμοί, ο διωγμός. Υπάρχουν τα διαβρωτικά ρεύματα, εκείνα που διαβρώνουν την ευσέβεια, σαν μορφή αρνήσεως, σαν μορφή αποστασίας και προπαντός ευημερίας.
όπως είναι η εποχή μας, που κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ο χειρότερος διώκτης του χριστιανισμού είναι η ευημερία, διότι τα βασανιστήρια δεν έχουν να επιδείξουν παρά ελαχίστους αυτομόλους λιποτάκτα. Αντιθέτως, όταν έχουμε εποχή ειρήνης φαινομενική και ευημερία και υπάρχουν αυτά που σας είπα, τα ρεύματα της διαβρόσεως, αυτά, η αποστασία, η άρνηση, τότε ο άλλος ντρέπεται να κάνει το σταυρό του, ντρέπεται να φανεί ότι νηστεύει, ντρέπεται να πάει στην εκκλησία. Πηγαίνετε σε ένα χωριό να ειδείτε, πηγαίνει κανένα παλικάρι στην εκκλησία, και ένα νέο παιδί. Δεν πάει, γιατί? Δεν πάει ο ένας, δεν πάει ο άλλος, δεν πάω κι εγώ. Γιατί αν πάω, τι θα πούν? Ντρέπεται. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν περνάμε πολύ καλά, όλα αυτά δημιουργούν έναν διωγμό κατά της εκκλησίας. Και θα επαναλάβω για δεύτερη φορά, γιατί και παλιότερα σας το έχω πει, αλλά είναι πολύ σπουδαία θέση αυτή. Ο χειρότερος διώκτης του χριστιανισμού είναι η ευημερία. Ο διωγμός όμως θα επιταθεί στα έσχατα. Γι' αυτό και ειδοποιεί ο Κύριος και μας λέγει, «Προδε τούτον», λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον 21,12, δηλαδή πριν από αυτά, ποια από αυτά τα εσχατολογικά σημεία επιβαλούσιν έθιμα στα σκύρας αυτών και διώξουσιν, θα βάλουν το χέρι τους επάνω και θα σας ασκήσουν διωγμόν, ένε και του ονόματός μου, χάριν του ονόματός μου, παραδοθήσετε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών και θανατώσουσιν εξ ημών, δηλαδή μέρος από εσά, και έθεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αγαπητοί μου, έχω προσέξει ότι οι χριστιανοί μας όταν δεχτούν επίθεση μέσα στο σπίτι τους από συγγενικό πρόσωπο, σκανδαλίζονται, δεν αντέχουν. Ο Κύριος ειδοποιεί, όχι απλώς να σου πει δεν σου κάνω νηστίσιμο φαΐ, να πάει να σε καταδώσει στις αρχές ότι μένεις πιστός εις των Χριστών. Θα σκανδαλιζόσουν τότε. Και το άλλο, θα είσαστε, λέγει, μισούμενοι υπό πάντων, θα είσαστε οι παρίες, οι άνθρωποι περιφερειακοί, οι περιθωριακοί, εκείνοι που δεν θα λογαριάζονται πια για άνθρωποι, διότι είσαστε χριστιανοί. Αντέχει κανείς αυτών των διωγμών, το να σε θεωρούν ότι είσαι τίποτα? Εδώ άλλο σε υποτιμάει λιγάκι, γιατί σε λέει ότι είσαι θρησκευτικός, κατά έναν υποτιμητικών τρόπων το λέει αυτό και ηρωνικών τρόπων, και εσύ μέσα σκανδαλίζεσαι και θες να του αποδείξεις ότι δεν είσαι θρησκευτικός, με το να πετάξει μια βλασφημία ή να πας μαζί του σε μια πρόσκληση ενός αμαρτωλού πάρτι, για να αποδείξεις ότι δεν είναι αυτό που σου λέει, γιατί δεν αντέχει αυτόν τον διωγμόν, αυτήν τον πειρασμόν. Σας θυμίζω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 12ο κεφάλαιο είναι, εκείνο τον δράκοντα, ο οποίος κυνηγάει την γυναίκα, που είναι η Εκκλησία. Ο δράκοντας είναι ο διάβολος, που κυνηγάει τη γυναίκα και αυτή καταφεύγει στην έρημο. Πάντως, ο διωκόμενος χριστιανός δεν πρέπει να πειρούται, να σκανδαλίζεται, αλλά πρέπει να χαίρει, γιατί το είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι πρέπει να χαίρει. Μακάρι εσέ, λέγει, όταν ονειδήσουσιν ημάς, όταν σας ηρωνευτούν και διώξουσιν και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών σκευδόμενοι, θα σας ηρωνευτούν, θα σας διώξουν και θα σας συκοφαντήσουν, αλλά ψευδόμενοι όμως. Γι' αυτό θα συκοφαντήσουν. Ένε και νε μου, και όλα αυτά για χάρη μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, γιατί ο μισθός σας είναι πολλής στους ουρανούς. Ούτω γαρεδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Κατά τον ίδιο τρόπο εδίωξαν πριν από εσάς και τους προφήτες.
Και μην εισμονούμε, θα σας το πω άλλη μία φορά, ότι πίσω από κάθε διωγμόν πάντοτε υπάρχει ο διάβολος. Έχετε δει καμιά φορά όταν πετάνε καμιά πέτρα σε κανένα σκυλί? Αυτό είναι δεμένο και το πετάνε πέτρες, κάποιες πέτρες το πληγώνουν. Το σκυλί θυμώνει, γαυγίζει φοβερά και δαγκώνει τις πέτρες. Το έχετε δει? Οι πέτρες τον χτύπησαν και τις πέτρες δαγκώνει. Μα δεν φταίνε οι πέτρες. Φταίει το χέρι που πετάει τις πέτρες. Θα ήθελα να πω, οι διώκτε μας, αγαπητοί μου, είναι οι πέτρες μας χτυπούν που τις πετάει κάποιος άλλος. Και αυτός ο άλλος είναι ο διάβολος. Γι' αυτό οι μάρτυρες ποτέ δεν εστρέφονται εναντίον των διοκτώντων. Ποτέ δεν τους έβριζαν, ποτέ δεν τους έλεγαν βαριές κουβέντες. Γιατί πίσω από τους διώκτες έβλεπαν τον διάβολο. Αντιθέτως, τους διώκτες τους ελυπούντο και προσπαθούσαν και την τελευταία στιγμή, όχι για να γλιτώσουν από το μαρτύριο, εφρόντιζαν να φέρουν σε θεογνωσία και αυτούς ακόμη τους διώκτες των. Είναι το σημείο το αυτό που παραγγέλει ο Κύριος στην Εκκλησία της Μύρνης, εκεί στις επιστολές του Κυρίου στην Αποκάλυψη, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέγει εκεί στον άγγελο, τον επίσκοπο της Σμύρνης, μηδέν φοβού αμέλης παθήν. Τίποτα μη φοβάσαι από εκείνα τα οποία πρόκειται να πάθει. Ιδού δι, μπέλη, βαλήν, ο διάβολος. Α, ο διάβολος λοιπόν. Να, πρόκειται λέει να βάλει ο διάβολος εξημώνης φυλακή ή να πειραστείτε. Μερικούς από εσάς. Ένα μέρος. Θα βάλει τη φυλακή ο διάβολος. Για να υποστείτε δοκιμασία και έχετε θλίψη ημέρας 10. Και θα έχετε λέει θλίψη 10 μέρες. Γίνου πίστος αχρηθανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Τι σημαίνει 10 μέρες? Είναι ένας στρογγυλός αριθμός, αλλά πολύ μικρός. Δεν είναι 100, δεν είναι 1000, δεν λέει 1000 έτη, λέει 10 ημέρες. Και σημαίνει μικρό διάστημα. Συνεπώς είναι ένα περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει κανείς να φοβάται. Εντυπωσιάζει ακόμα το γεγονός ότι μετά των διωγμών, ποιον διωγμών, επί του Στεφάνου, οι διδάσκαλοι των χριστιανών δεν θυγούν ούτε κρύπτονται, αλλά πηγαίνουν σε άλλες πόλεις, σε άλλες χωριά, με περισσότερη θέρμη να κηρύξουν Χριστόν. Δεν λέγουν κινδυνεύομαι, βάζουμε φερμουάρ στο σώμα μας. Όχι. Ο Κύριος είπε, ας σας διώξουν σε μια πόλη, πηγαίνετε σε μια άλλη. Αυτό σημαίνει ότι όταν διώκεται σε κάθε εποχή η Εκκλησία, οι χριστιανοί δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από έναν ανεξήγητον φόβο που παραλύει την ψυχή, αλλά πρέπει να διατηρούν το θάρρος των και την ενεργητικότητά των. Η διωγμή, αγαπητοί μου, πρέπει να είναι το κίνητρο για κάθε ιεραποστολή. Όχι λοιπόν φόβος, αλλά πρέπει να είναι κίνητρο για κάτι περισσότερο, για μια εντολοτέρα θα λέγαμε δράση. Η διωγμή, ακόμη μην ξεχνάμε ότι δημιούργησαν τους μάρτυρες και τους αγίους. Ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, αφού είναι συνειφασμένος μαζί της, ποτέ δεν σταμάτησε. Μπορεί άλλοτε να είναι σε αυτόν τον τόπο και άλλοτε σε εκείνο τον τόπο. Στον αιώνα μας, έξω από αυτό που σας είπα, ότι και η ευημερία είναι ένας φοβερός διώκτης, αλλά μιλώντας για τον διωγμόν, όπως τον ξέρουμε, ο τυπικός εκείνος διωγμός, το ότι διώκεται η Εκκλησία, στον αιώνα μας ο διωγμός της Εκκλησίας έγινε στη Ρωσία, επήρε φοβερή έκταση και περιεχόμενο, αλλά έδωσε αναρρύθμιτα μέλη Αγίων και Μαρτύρων. Τότε στη Ρωσία. Τότε. Αύριο πιθανώς στην Ελλάδα. Το ακούσατε?
Ο διάβολος δεν ησυχάζει. Πολύ περισσότερο τώρα που βρισκόμεθα σε έσχατες ημέρες και ημέρες αντιχρίστου, με τον διωγμόν οι πιστοί συνειδητοποιούν καλύτερα τη χριστιανική τους ιδιότητα και γίνονται, αγαπητοί μου, καλύτεροι χριστιανοί. Αν κάποιοι μπορούν να σκανδαλίζονται, είναι γιατί δεν έχουν ρίζα όταν φύγει ένας διωγμός. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος στην παραβολή του σπορέων: και ούτε λέγει ρίζαν ούτε έχουσιν, ή οι οποίοι προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Πιστεύουν όταν είναι τα πράγματα ειρηνικά, όταν όμως γίνει ένας πειρασμός φεύγουν. Ήτα, έπειτα, λέγει ο Κύριος, παίρνω από τον Λουκά και από τον Μάρκο σε συνδυασμό, ήτα γενομένη θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, δηλαδή δια των χριστιανισμών, ευθύς σκανδαλίζονται. Τέτοιοι βέβαια θα υπάρξουν, αφού ο Κύριος στην παραβολή του σπορέως έδειξε αυτές τις κατηγορίες ακροατών του Θεού Λόγου. Μακάρι, εγώ θα το ευχόμουν, πρώτα στον εαυτό μου θα το ευχόμουν και μετά σε εσάς. Κανείς, μα κανείς να μην είναι εκείνος ο οποίος θα λιποταχθήσει, εκείνος ο οποίος δεν θα έχει ρίζα και σε ένα διωγμό θα μπορούσε να φτάσει να αρνηθεί τον Κύριον και ακόμα χειρότερα να βρεθεί εις το αντίθετο στρατόπεδο και να γίνει τύραννος, να γίνει βασανιστής των χριστιανών τους οποίους εγκατέλειψε. Ναι, και να γίνει προδότης των χριστιανών που μαζί τους καθόνταν στην καρέκλα να ακούει το λόγο του Θεού, και τώρα να βρεθεί το αντίθετο στρατόπεδο και να λέει: ξέρεις και ο τάδε είναι, ξέρετε και ο τάδε είναι, και ο τάδε χριστιανός, και ο τάδε. Ναι, είναι πράγματα που έχουν συμβεί, έχουν γίνει μέσα στην ιστορία, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι υποθετικά. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε να έχουμε ρίζα, να έχουμε ρίζα. Γι' αυτό σας είπα αυτά τα λίγα για το διωγμό, για να μπορούμε να συνειδητοποιούμε τι μπορούμε να υποστούμε. Μην ξεχνάμε ότι η χριστιανική ιδιότητα κοστίζει, και ότι κοστίζει αξίζει, και αξίζει γι' αυτό κοστίζει. Γράφει η Οργέννη πάνω σε αυτό το σημείο ότι τι λες, ότι ο πειρασμός σε έριξε. Δεν φταίει ο πειρασμός, αλλά φταίς εσύ, διότι αν εσύ είσαι άκυρο, σε παίρνει ο άνεμος του πειρασμού και σε ρίχνει πέρα. Αλλά δεν φταίει ο άνεμος, αλλά φταίεις εσύ που είσαι άκυρο. Γι' αυτό λοιπόν να φροντίσουμε, αγαπητοί μου, να μην είμαι άκυρον που το παίρνει ο άνεμος του πειρασμού, αλλά σύστος που πέφτει κατά την εικόνα του λυθμίσματος, που πέφτει μέσα στο αλώνι. Και αυτό το σύστος θα μεταφερθεί κατά μίαν παραβολή που είπε ο Κύριος εις την αποθήκη της βασιλείας του Θεού.